Πάμε να συνεχίσουμε την τηλεφημερίδα μας και θα πάμε τώρα μέχρι την Κύπρο και έχουμε τη χαρά, την τιμή να είναι μαζί μας εδώ στον εκκλησιαστικό τηλεοπτικό σταθμό 4Ε. Μαζί μας ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης, ο πρωτοσύγκελος Ιεράς Μητρόπολης Τριμηθούντος, ο καθηγητής λειτουργικής θεολογικής σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου. Την ευχή σας να ζητήσουμε καταρχάς. Του Χριστού την ευχή και του Αγίου Σπυρίδωνα που είναι η αιτία που έχουμε την όμορφη αυτή συνομιλία. Εμείς ερχόμαστε εκεί για να μιλήσουμε για τον Άγιο Σπυρίδωνα Τριμηθούντος. Έτσι δεν θα μπορούσαμε διαφορετικά να κάνουμε. Πήγαμε στο σημείο, στο μέρος του, θα λέγαμε. Εδώ ακριβώς έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμαστε στη Μητρόπολη του Αγίου, να επικαλούμαστε τον Άγιον ως Πολιούχο μπροστά την, ο πρώτος επίσκοπος της Μητροπόλεως Τριμηθούντος, στην οποία διακονούμε, έστω και αν δυστυχώς μέχρι σήμερα το κέντρο της Μητρόπολης που είναι η παλέφατος μονή του Αγίου Σπυρίδωνος με τον τάφον του, το χώρο που ήταν η Λάρνακα, ο τάφος του Αγίου, ο τόπος των θαυμάτων κατ' εξοχή, έστω και αν αυτή τη στιγμή που μιλούμε δυστυχώς είναι κατεχόμενη. Η μονή του είναι στα χέρια των εισβολέων του, δυστυχώς. Είχε γεννηθεί και στα κατεχόμενα, έτσι δεν είναι? Ναι, εκεί ο Άγιος γεννήθηκε κοντά στο χωριό όπου ήταν και η έδρα της Μητρόπολης. Στο χωριό Ασκία αναφέρονται οι βιογράφοι του. Είναι η σημερινή Άσια, το χωριό Άσια, το οποίο είναι πολύ κοντά στο σημερινό χωριό Τρεμετουσιά, η έδρα της αρχαίας Μητροπόλεως Τριμηθούντος, ο οποίος γεννήθηκε περί τα τέλη του 3ου αιώνα, γύρω στο 270. Να δώσουμε κάποιες πληροφορίες ακόμη για τον βίο του. Βεβαίως. Για την πορεία του. Θα λέγαμε στο βίο του Αγίου, θα μπορούσαμε να χωρίσουμε τρεις βασικές χρονολογικές περιόδους. Η πρώτη ομάδα αναφέρεται στη γενέτειρα γη της Κύπρου. Γιατί όχι τυχαία και σε εμάς και στην Ελλάδα και στην Κέρκυρα κυρίως βιώνεται ο Άγιος ως ζωντανός. Γι' αυτό έτσι μεταφέρω το βίο του ως ένα ζωντανό βίο του Αγίου. Η πρώτη φάση στη γενέτειρα του γη, η επίγειο ζωή του, αλλά και μέχρι τον 7ο αιώνα όπου βρίσκεται το λείψανο του στην Κύπρο. Η δεύτερη φάση όπου ουσιαστικά σηματοδοτείται με την μεταφορά του λείψανου του Αγίου Σπυρίδωνος στην Κωνσταντινούπολη. Και η τρίτη φάση πλέον γύρω από την ζωή του Αγίου, με την μεταφορά πλέον του λείψανου, με την πτώση της βασιλεύουσας πόλης και την μεταφορά του και από το 1456 στην Κέρκυρα μέχρι σήμερα. Έτσι έχουμε τρεις μεγάλες φάσεις στη ζωή του. Ο Άγιος, όπως είπαμε, γεννήθηκε περί τα τέλη του 3ου αιώνα, κοιμήθηκε γύρω στο 348, γεννήθηκε στο χωριό Ασκία ή Άσια, ήταν έγαμος. Γνωρίζουμε από το βίο του για την απόκτηση της κόρης του, της Ειρήνης, και όπως τονίζει και ο κατεξοχήν βιογράφος του, ο Θεόδωρος Επίσκοπος Πάφου, διακρινόταν ως άνθρωπος για την αγάπη του, διαβάζω από το κείμενο του βίου, προς Θεόν και προς πάντας ανθρώπους. Ήταν φίλος της ησυχίας, εργάτης αληθινός των Αγίων του Θεού εντολών. Τον χαρακτηρίζει φιλόθεων, φιλάδελφων, φιλάνθρωπων και φιλόξενων λίαν. Και αυτά τα χαρακτηριστικά τα βλέπουμε πολύ έντονα μέσα στο βίο του, μέσα στα θαύματα του Αγίου. Άνθρωπος αδιάλειπτης προσευχής, πράος, άκακος, ήσυχος και ταπεινός. Τονίζει ο βιογράφος του χαρακτηριστικά, «Ειν δε των τρόπων απλούς και την καρδία ταπεινός». Έζησε τη ζωή του εν ακακία ταπεινώσιος. Ακριβώς αυτόν ήταν το περιεχόμενο του πνευματικού βίου για να φτάσει στη μακαρία απάθεια. Άνθρωπος γεωργός, ασχολείται με τη γεωργία και τη κτηνοτροφία και μετά την κοίμηση της συζύγου του εκλέγεται πρώτος επίσκοπος, όπως υπογραμμίζει ο βιογράφος πάλι, της Τριμηθουσιαίων Πόλεως, Αγίας Εκκλησίας, τη δικαία του Θεού ψήφο. Δηλαδή πραγματικά ο Θεός τον εκλέγει, τον ορίζει ως επίσκοπον της Μητροπόλειος της, ως πρώτος επίσκοπος της Μητροπόλειος Τριμηθούντος, όπου έχει και την έδρα στο ομώνυμο χωριό που μέχρι σήμερα φέρει το όνομα Τρεμετουσιά.
Και έτσι καθίσταται ο ποιμήν των προβάτων, ο Γεωργός, καθίσταται πλέον ποιμήν ανθρώπων. Και έτσι πάρα πολλά τροπάρια από την ακολουθία του Αγίου ακριβώς τονίζουν ότι εκ των ποιμνίων προβάτων την του Χριστού εκκλησίαν ποιμένη προχειριστής. Γι' αυτόν ακόμη και η εικόνα του, η εικόνα, η τοιχογραφία του Αγίου παρουσιάζεται μέχρι σήμερα μαζί με τη σπυρίδα στο κεφάλι που ήταν το χαρακτηριστικό κάλυμμα της κεφαλής, η καλύπτρα των βοσκών. Ανάμεσα στα άλλα στο βίο του πρέπει να υπογραμμίσουμε την παρουσία του στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, στην Νίκαια το 325. Είναι ένας εκ των τριών επισκόπων που εκπροσωπούν την Εκκλησία της Κύπρου και από τους σημαντικότερους υποστηριχτές της Ορθοδοξίας στη μάχη με των αιρετικών Αριών. Και έχουμε και ακριβώς γι' αυτό μέχρι και σήμερα ψάλλουμε για την παρουσία του Αγίου. Είναι χαρακτηριστικό μέσα από τους αρχαίους βίους του Αγίου να τονίζεται η ιδιότητά του ως θαυματουργός, ακόμα και εν ζωή. Γι' αυτό και τα πλήστα θαύματα του αναφέρονται εν ζωή και είναι τόσο διεδομένη μνήμη του, γι' αυτό και μεταφέρεται και το λείψανό του στην Κωνσταντινούπολη. Και ακριβώς η τιμή αλλά και εν ζωή βλέπουμε να εξελίσσεται ο βίος του όχι μόνο στην γενέτειρα του γη Κύπρο, αλλά εκφεύγει και εν ζωή ακόμη η διεδομένη φήμη του. Γι' αυτόν έχουμε και θαύματα που αναφέρονται για την παρουσία του στην Αλεξάνδρεια, στην Αντιόχεια και στην Κωνσταντινούπολη. Και με την κίνηση του Αγίου, κατεξοχήν κέντρων της τιμής του, είναι ο χώρος εκεί της Μητροπόλειος Τριμηθούντος. Έχουν βρεθεί τα ερείπια παλαιοχριστιανικής εκκλησίας που ανάγεται σε τουλάχιστον 40-50 χρόνια μετά την κίνηση του Αγίου, στο τέλος του 4ου, αρχές του 5ου αιώνα. Και ακριβώς εκεί μέχρι και πριν την εισβολή εσωζόταν μέρος του δαπέδου με επιγραφές που ανέφεραν το όνομα του Αγίου Σπυρίδωνος και η Λάρνακα όπου εφυλασσόταν το χαριτόβρι των άφραστων Άγιων Λείψανων του Αγίου πριν μεταφερθεί στην Κωνσταντινούπολη. Η δε μεταφορά υπολογίζεται περί τα τέλη του 7ου αιώνα και από μαρτυρίες είτε χειρόγραφων πηγών όπως το τυπικό της Μεγάλης Εκκλησίας της Αγίας Σοφίας αναφέρει για το 10ο αιώνα ότι το Λείψανο βρίσκεται στην Εκκλησία του Αγίου Πέτρου όπου ήταν δίπλα από την Αγία Σοφία. Έχουμε προσκυνητές στην Κωνσταντινούπολη, το 12ο αιώνα αναφέρεται ότι το Λείψανο του το προσκυνούν στη γυναικεία μονή της Θεοτόκου της και Χαριτωμένης ενώ από τον 13ο, 4ο και 15ο αιώνα το λείψανόν του φυλάσσεται στον περίφημο νόν των Αγίων Αποστόλων στην Κωνσταντινούπολη. Και η τρίτη φάση, θα λέγαμε, του βίου του Αγίου και του Αγίου Λειψάνου, της περιπέτειας του Αγίου Λειψάνου, είναι με την πτώση της Κωνσταντινούπολης, αλλά και της Αυτοκρατορίας το 1453, όπου πλέον το Ιερό Λείψανον, θα λέγαμε, φυγαδεύεται και πραγματικά ως δώρο Θεού σώζεται, καταλήγει μέσω Θράκης, Μακεδονίας, Ιππείρου, και τελικά το 1456 φθάνει στην Κέρκυρα όπου και προσκυνείται και τιμάται με τόση λαμπρότητα, ευλάβεια μέχρι και σήμερα από όλη τη χριστιανοσύνη. Θα λέγαμε και λειτουργικά ουδής άλλος Κύπριος Ιεράρχης ή Άγιος έχει τόση εκτεταμένη διάδοση η μνήμη του. Ήδη μάλιστα σε μαρτυρολόγια και λειτουργικά κείμενα αναφέρεται η μνήμη του Αγίου Σπυρίδωνος πέρα από την Ανατολή, από τον 6ο αιώνα και μετά, ήδη και σε μαρτυρολόγια της Δύσης. Η Κύπρος τιμά ιδιαίτερα τον Άγιο. Από ό,τι γνωρίζουμε, έχει πάρα πολλούς ναούς αφιερωμένους στο όνομά του, στη χάρη του, αλλά και σχολεία, έτσι δεν είναι, και δημοτικά σχολεία τα οποία έχουν τη δική τους αργία κιόλας, στη γιορτή του. Κοιτάξτε, στην Κύπρο υπάρχει αυτή η παράδοση, να ξεκινήσω από το δεύτερο σκέλος, με τα σχολεία. Mm-hmm. Υπάρχει αυτή η παράδοση πολύ έντονη σε πόλεις και χωριά και έχει μια μακράν ιστορία, άλλη φορά ίσως την αναφέρουμε, mm-hmm. όπου ναι, τα σχολεία φέρουν και τιμούνται σε τοπικούς Αγίους. Πολλές φορές στον Άγιο του χωριού, την ενορία μιας μεγάλης πόλης. Εδώ μόνο να αναφέρω κάτι πολύ χαρακτηριστικό και μέσα από την πολυτάραχη ιστορία του βίου της
της νήσου Κύπρου με πολλούς κατακτητές, ότι όχι τυχαία η ελληνικότητα και ως εθνική καταγωγή αλλά και ως πίστη διασώζεται κατεξοχήν μέσα στη μάναν εκκλησία, μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Γι' αυτόν ακόμη και στα χρόνια της Αγγλοκρατίας, πόσο μάλλον στην Τουρκοκρατία, η Εκκλησία έχει είναι ο βασικός επιμελητής της, όχι τόσο της κατήχησης και της κατήχησης, αλλά της ελληνικής αγωγής, της μόρφωσης του υπόδουλου κυπριακού ελληνισμού. Έτσι, μέχρι και το 50-60, γιατί το κράτος της Κύπρου είναι νεοσύστατο κράτος, μόλις το 1960 έχουμε την ανεξαρτησία, όχι τυχαία βρίσκονται όλα τα δημοτικά σχολεία τα οποία αναφέρεται, βρίσκονται στους περιβόλους των ναών, γιατί ήταν η Εκκλησία που πραγματικά έπρεπε να μεριμνήσει, όχι πλέον για το κρυφό σχολείο που συζητούμε, εδώ το ανοιχτό σχολείο, γιατί μόνο η Εκκλησία μπορούσε σε δύσκολες και αντίξωες συνθήκες πραγματικά να μεριμνήσει για την ελληνορθόδοξη αγωγή του υπόδουλου κυπριακού ελληνισμού. Έτσι ως κατά λοιπόν, και σε πολύ σύντομη αυτή την εισαγωγή κάνω και συγγνώμη που το αναφέρω, απλώς ως κατά λοιπόν αυτού, για να γίνει κατανοητό και στην Ελλάδα, σχεδόν το κάθε σχολείο φέρει και επωνομάζεται σε έναν Άγιο. Και ακριβώς και αυτό ως ακόμη ένα χαρακτηριστικό δείγμα της βαθιάς ορθόδοξης πίστης των κυπριακών ελληνισμών μέχρι και σήμερα. Και ναι, από το Υπουργείο Παιδείας υπάρχει η δυνατότητα κάθε σχολείο, δημοτικό σχολείο, να επιλέγει την ημέρα του προστάτη Αγίου του να αργεί. Δηλαδή να μην είναι διδακτικός χρόνος, να μην είναι μαθήματα, για να τιμηθεί με το να λειτουργηθούν καθηγητές, οι δάσκαλοι, οι μαθητές, να τιμήσουν τον Άγιον της Ενορίας ή του χωριού, στο οποίο πολλές φορές και επωνομάζεται και το σχολείο. Στο δε πρώτο ερώτημα, ναι, μπορώ να πω ότι έχουμε πάρα πολλούς ναούς, σίγουρα όμως κατεξοχήν ήταν το προσκύνημα του Αγίου. Βλέπετε, ξέρετε, στα αρχαία χρόνια τόσο δεσπόζει, για παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη, δεν περίμενα να βρω άλλο ναό πέρα από τον Άγιο Δημήτριο, που είναι το προσκύνημα. Εκεί που είναι ο χώρος του μαρτυρίου, εκεί ανεγείρεται και ο πρώτος ναός και προσκύνημα. Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλα μέρη του χριστιανισμού, ακριβώς οπότε και στην Κύπρο, κατεξοχήν το μεγαλύτερο προσκύνημα είναι ο χώρος όπου είναι ο τάφος του Αγίου και είναι η αρχαία Τρεμέτουσα. Μάλιστα, εκεί εκφωνείται, θα μιλήσουμε λίγο και για την ομάδα των βίων του Αγίου, πώς φτάνει σε εμάς, εκεί εκφωνείται και η τρίτη ενότητα, ο Θεόδωρος Πάφου, όπου συντάσσει τον πιο εκτεταμένο βίο του Αγίου, ακριβώς μετά από μια έρευνα πάνω από 30 χρόνια, όπως ίδιος καταγράφει, εκφωνεί στις 14 Δεκεμβρίου του 655, στον ναό του Αγίου στην Τριμηθούντα, ανήμερα της γιορτής του σε αρχιερατικός συλλήτρουγων, όπου εκτός από τους αρχιερείς από την Εκκλησία της Κύπρου, παρευρίσκεται και ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Παύλος. Σημειώνω ότι μέχρι ακόμα και αυτήν την περίοδο που γράφεται ο βίος του Αγίου από τον Θεόδωρο Επίσκοπο Πάφου, το 655 και εκφωνείται, η τιμή του Αγίου στην Κύπρο είναι στις 14 Δεκεμβρίου. Μετά την μεταφορά του Λιψάνου στην Κωνσταντινούπολη, βρίσκουμε πλέον στις κωνσταντινουπολίτικες λειτουργές πηγές ήδη από τον 10ο αιώνα, αναγράφεται πλέον η 12η Δεκεμβρίου ως ημέρα μνήμης του Αγίου. Σώζονται έτσι τρεις μεγάλες οικογένειες, χωρίς να πούμε σε πολλές λεπτομέρειες, του βίου του Αγίου Σπυρίδωνος, για να καταδειχθεί η σημασία του προσώπου του, αλλά και η αρχαιότητα, η τεκμηριωμένη αρχαιότητα, που νομίζω στις θεολογικές σχολές, η επιστήμη και της αγιολογίας και της λειτουργίας, αλλά και στις βυζαντινές σπουδές,
έχει και μάλιστα όχι στην Κύπρο, όχι στην Ελλάδα μόνο, κυρίως εκτός Κύπρου και Ελλάδος, επιστήμονες και στον Βυζαντινό, στον χώρο των Βυζαντινών σπουδών έχουν μελετήσει εις βάθος τα πολλά χειρόγραφα, τις πολλές ομάδες αυτού του βίου. Ο αρχαιότερος δε βίος του Αγίου, χάρη στην τελευταία έρευνα του Κύπριου στην καταγωγή Κώστα Κωνσταντινίδη, είναι ομότιμος καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, έχει γράψει πάρα πολλά και εντρυφήσει πάρα πολλά στο του βίου, ακριβώς την πρώτη έμμετρη σε ιαμβικούς τρίμετρους στίχους βιογραφία του Αγίου, ο ίδιος ο καθηγητής τεκμηριώνει ότι συγγραφέας αυτού του πρώτου βίου είναι ο μαθητής του Αγίου Σπυρίδωνα, ο Άγιος Τριφύλιος. Ένας δεύτερος βίος, μια δεύτερη ομάδα εκ των βίων του Αγίου, σώζεται, και αυτό δείχνει και καταμαρτυρεί την διάδοση της τιμής του Αγίου, σε έναν περγαμηνόν κώδικα του 1021, είναι ο γνωστός Codex Laurentianus, βρίσκεται στην Φλωρεντία, το νούμερο ο κώδικας 11, ο Codex Laurentianus 11, αριθμός 9, και ακριβώς δείχνει και την διάδοση της μνήμης του. Γιατί εκεί ένας μοναχός Ισαΐας αντιγράφει κατά παραγγελία του ηγουμένου της Μονής του Αγίου Ιωάννη, είναι σε το μοναστήρι στο Απύρο, είναι νότια του Σαλέρνο στην Ιταλία, όπου κατ' εντολήν αυτού καταγράφεται, και αυτός είναι η δεύτερη ομάδα του βίου του. Για να έρθουμε στην τρίτη πλέον ομάδα, αυτή που αναφέραμε από τον Θεόδωρο Πάφου, είναι και ο πιο εκτεταμένος βίος του Αγίου, όπου συνολικά αριθμεί 23 θαύματα από τον Άγιο. Και η τέταρτη ομάδα πλέον από τον βίο του Αγίου είναι αυτή, έχουμε διάφορες πηγές για την τέταρτη ομάδα, να αναφέρω μόνο την πιο, αυτή που επικράτησε και σήμερα, ο πιο διαδεδομένος βίος του, του Αγίου Σπυρίδων από το χέρι του Σημειών του Μεταφραστή, από το 10ο αιώνα, που ουσιαστικά η βασική πηγή του είναι ο βίος ο οποίος συνέταξε ο Θεόδωρος Πάφου. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε. Δυστυχώς δεν έχουμε κι άλλο χρόνο, θέλουμε να ακούσουμε κι άλλα, αλλά πιεζόμαστε λίγο. Ναι. Πραγματικά ήταν πολύτιμα όμως αυτά που μας είπατε και ελπίζουμε να διαφωτίσαμε και τους τηλεθεατές, τους πιστούς λοιπόν που ρωτάνε και ειδικά και από την Κύπρο να πούμε, επειδή μας βλέπουν εκεί, το γνωρίζετε αυτό. Ναι. Και ειδικά αυτά τα χρόνια να ξέρετε είναι πραγματικά μια μεγάλη παρηγορία και δύναμη οι δικές σας εκπομπές στο Χριστεπώνυμο Πίμνιον και της Κύπρου και ο Θεός να ευλογεί την προσπάθειά σας, ο Άγιος Σπυρίδωνας που απλώς έστω αυτή η ιστορική αναφορά και τονίζω πρωτίστως γιατί αναφέρθηκα στο βίο του σε τρεις μάχες γιατί τον βιώνουμε ως ζωντανόν τον Άγιο στη ζωή μας. Λειτουργικά, μυστηριακά μέσα στη ζωή μας βιώνεται τόσο ζωντανά έως σήμερα σε Κύπρο, στη Μητρόπολη Τριμηθούντος, στη γη της Κέρκυρας όπου έχει την μεγάλη τιμή να φυλάσει το Άγιο και Χαριτόβρυνο Λείψανο του Αγίου, αλλά και σε απανταχού την Οικουμένη Ορθόδοξων Χριστιανών και Εκκλησίαν ακριβώς να βιώνει την μορφή και παρουσία του Αγίου ως ζωντανό στη ζωή μας. Και αυτόν είναι η Άγιοι μας. Είναι ο παρατηνόμενος Χριστός εις τους αιώνες. Όπως η Κυριακή των Αγίων πάντων ακολουθεί την εορτή της Πεντηκοστής, ακριβώς και οι βίοι των Αγίων ακολουθούν τις πράξεις των Αποστόλων, που ουσιαστικά είναι οι πράξεις του Αγίου Πνεύματος, η ζωντανή παρουσία αγιασμού, φωτισμού, θέωσης της ζωής της Εκκλησίας. Αυτό να είναι η παρηγορία, να είναι η δύναμη, να είναι η ωφέλεια, αλλά και ο στόχος της ζωής του κάθε χριστιανού. Και ένα μήνυμα τέλος για τον δοκιμαζόμενο λαό, τώρα με αυτά που περνάμε όλοι μας, και εκεί στην Κύπρο βέβαια, εδώ στην Ελλάδα, παγκόσμια. Παγκόσμια. Κοιτάξτε, όπως η φήμη του Αγίου είναι παγκόσμια, παγκόσμια να είναι και η μεσητεία του, η πρεσβεία του. Πρώτον, να μας γλιτώνει από ένα χειρότερο ιό από τον που δεν ονομάζεται κορονοϊός, αλλά ονομάζεται ζωή χωρίς Θεόν. Ξέρετε, η ζωή με κορονοϊόν υποφέρεται. Μπορούμε να την διαχειριστούμε.
ζωή χωρίς Θεό, ζωή χωρίς Χριστόν, μια και ετοιμαζόμαστε για τα Χριστούγεννα, αυτή δεν υποφέρεται, δεν αντέχεται. Είναι βίος αβίωτος και είναι τραγικό 2020 χρόνια μετά Χριστόν να έχει ανθρώπους που δεν έχουν Χριστόν, δεν έχουν τον αληθινόν Θεό στη ζωή τους, ως Μεσσία, ως Σωτήρα, ως Λυτρωτή και Ευεργέτη. Άρα το πρώτο, να ανοίξει αυτήν την καρδιά της πίστης στον άνθρωπο, να δώσει τη δυνατότητα της πίστης, της επικοινωνίας, της κοινωνίας καλύτερα με το ίδιο το θεανθρώπινο πρόσωπο. Τα Χριστούγεννα είναι μια πραγματικότητα μέσα στη ζωή μου, αλλά και από τον άλλον ιόν που δεν είναι μόνο σήμερα. Διαχρονικά στην ιστορία της ανθρωπότητας έχει να αντιμετωπίσει, βλέπετε και λειτουργικά ευχόμαστε για να μας φυλάσει ο καλός Θεός από λοιμού λοιμού. Ο πρώτος λοιμός είναι οι επιδημίες. Ο δεύτερος είναι η πτωχία, είναι η πείνα. Mm-hmm. Και ακριβώς έχουμε και δύο θαύματα του Αγίου που τιμούνται έως και σήμερα στην Κέρκυρα, όπου συνδέεται ο Άγιος με την θεραπεία, με τη σωτηρία της νήσου από την Πανόλη, το 1629 το πρώτο, γι' αυτό και συνδέεται η Λιτανία στην Κέρκυρα του Λιψάνου την Κυριακή των Βαΐων, αλλά και το 1673, όπου μέχρι σήμερα αυτό συνδέεται με τη δεύτερη Λιτανία που έχουμε στην Κέρκυρα του Λιψάνου κάθε πρώτη Κυριακή Νοεμβρίου. Αλλά και η σωτήρια επέμβαση του Αγίου, όπου έρχεται να προφυλάξει από την τουρκική πολιορκία του 1716, γι' αυτόν η ανάμνηση τελείται μια τρίτη λιτανία στις 11 Αυγούστου, πέρα από την ημέρα της γιορτής του, ακριβώς ο Άγιος και να και σήμερα να βοηθήσει, να προστατέψει τόσο από τον κάθε μορφή ιών ως επιδημία, τόσο και από την αμαρτία, που είναι ο χειρότερος ιός, όπως αναφέραμε, της απιστίας, αλλά και γιατί όχι, γιατί και από αυτό δοκιμαζόμαστε και στην Κύπρο, σε μια ημικατεχόμενη πατρίδα, σε έναν χώρο όπου βλέπουμε στα 5 χιλιόμετρα είναι το τελευταίο όριο της Μητροπόλειος, που είναι στις ελεύθερες περιοχές, είναι η Κομόπολη της Αθιένου, και από εκεί αγναντεύουμε και να ταινίζουμε σε μόλις 5 χιλιόμετρα το κατεχόμενο μοναστήρι τάφων παλαιοχριστιανική βασιλική του Αγίου Σπυρίδωνος, όπου δεν μπορούμε σήμερα ελεύθερα να προσεγγίσουμε, να ασκήσουμε τα θρησκευτικά μας καθήκοντα και δικαιώματα σε μια Ευρώπη δικαιωμάτων και ελευθερίας θρησκευτικής πίστης. Έτσι ευχόμαστε ο Άγιος να είναι βοηθός, προστάτης, ρίστης, αλλά και εμπνευστής, να εμπνεύσει σε αυτήν τη δύσκολη στιγμή της ζωής μας. Και αυτό θα είναι το πιο μεγάλο θαύμα. Δηλαδή, ας μην αλλάσουν τα πράγματα δίπλα μας, εμείς να αλλάσουμε, εμείς να βιώνουμε αυτήν την εσωτερική δύναμη. Γιατί έχει και έτσι από τα, θα μπορώ να παριθμίσουμε από τα θαύματα, έχει ένα ενδιαφέρον θαύμα που καταγράφει από τα τελευταία ο Άγιος, ο Θεόδωρος Πάφου για τον Άγιο, όπου ένας προσκυνητής μια χρονιά δεν μπορούσε να ήταν εκεί και από το σπίτι του ανήμερα της γιορτής παρακαλούσε τόσο πολύ τον Άγιο, ενώ πάντα το είχε ως στάμα να βρίσκεται στο μοναστήρι του, εκεί στο χώρο της παλαιοχριστιανικής ανήμερα της μνήμης του, και ευρισκόμενος ακόμα και στο χώρο που ευρισκόταν στο σπίτι του, ένιωσε τη χάρη του Αγίου να τον πλημμυρίζει, να τον καταγγλεί, να του γεμίζει την καρδία του. Έτσι πραγματικά σε κάθε φιλότιμη ψυχή, γιατί τελειώνω με μια παραδοχή του ιδίου του συγγραφέα του βίου του, του Θεοδόρου Πάφου, όπου στο τέλος, καταγράφοντας όλα αυτά τα θαύματα, έρχεται και θέτει ένα ερώτημα. Το ερώτημα λέει, μα γιατί σε αυτόν τον Άγιο να τον αξιώνει ο Θεός, να είναι πραγματικά, όπως τον ονομάζει, Χριστοφόρος και Σημειοφόρος. Την του Θεού βασιλείαν εν καρδία φορούντα. Με τι ξεχωριστόν έχει, ποια η αρετή αυτού του Αγίου, και τονίζει ότι ο Άγιος, ενώ ζούσε, είχε κρατήσει αυτό το αγιογραφικό χωρίο, αυτή την
υπόδειξη του Κυρίου μας. Εάν μη στραφείτε και γέννης Θεός το πεδίο τούτο, ου μη εισέλθετε εις τη βασιλεία των ουρανών. Και ακριβώς ο Άγιος, διαβάζω εδώ τα ίδια τα, το γραφόμενο κείμενο του Θεοδόρου Πάφου του 655. Διόλου του της ενσαρκή αυτού ζωής χρόνου, πάντοτε εν απλότητη καρδίας έζησεν. Αΐ ενώ έχω την διάκτην εντολή και τιούτον εαυτόν πάντοτε εκουσίως παριστών τον Θεό, το Θεό εν ακακία και εν απλότητη καρδία ζήσας. Ίσως και τώρα που προσεγγίζουμε μόλις δύο εβδομάδες, λιγότερο από δύο εβδομάδες, σε 10 μέρες φτάνουμε την Κοσμοσωτήριον εορτή των Χριστουγέννων, ακριβώς η εορτή της, η Μητρόπολη της σωτηρίας του γένους των ανθρώπων, ακριβώς η γιορτή της άκρας ταπείνωσης. Ο Θεός πτωχεύει, γίνεται άνθρωπος και ενώνεται με έψιλον Θεός για να καινουργήσει μια αλφα γιώτα, για να ανεβάσει τον άνθρωπο όπου είναι το πρώτερο. Ακριβώς στην εσχάτη του πτωχία του σπηλαίου της Βηθλεέμ, εκεί όπου βιώνεται το κοσμοσωτήριο γεγονός της του Θεού ενανθρωπίσεως, και εμείς με αυτήν την απλότητα της καρδίας η οποία χαρακτήριζε τον Άγιο Σπυρίδωνο, και εμείς ας γίνει αφορμή όλων αυτών το οποίο εβιώσαμε και βιώνουμε αυτούς τους μήνες να γίνει πραγματικά μια αφορμή να γίνει το θαύμα μέσα μας, να μεταμορφωθούμε, να αξιολογήσουμε τις προτεραιότητες της ζωής μας, τους σωτήρες της ζωής μας, και να πραγματικά να δώσουμε στέρες απαντήσεις, απαντήσεις σωτήριες, και αυτό νομίζω με τη μεσητεία του Αγίου θα είναι το πιο μεγάλο θαύμα που μπορεί να βιώσει ο άνθρωπος στη ζωή του. Και ακόμη αυτό που περνούμε πραγματικά να γίνει η ευκαιρία αλλά και το ορόσημο μιας μεταμόρφωσης της ζωής μας. Νομίζω αυτό είναι το πιο μεγάλο θαύμα το οποίο και εγώ προσωπικά επικαλούμε και εύχομαι και για τη δική μου προσωπικά ταπεινότητα και αμαρτωλότητα, αλλά και για τον κάθε φιλότιμο Ορθόδοξο Χριστιανό να βιώσουμε μέσα στη ζωή μας με τις μεσητείες πρεσβείες του θαυματουργού Αγίου Σπυρίδωνος, Επισκόπου Τριμηθούντος. Πατέρα Γρηγόρη, σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Ήταν πραγματικά ωφέλιμα αυτά που μας είπατε. Κάθε καλό και ευλογία του Θεού και του Αγίου Σπυρίδωνα στη ζωή μας. Να είστε πάντα καλά. Την ευχή σας. Καλά Χριστούγεννα. Του Χριστού. Καλά Χριστούγεννα σε όλους σας. Ήταν λοιπόν ο Αρχιμανδρίτης, ο πατήρ Γρηγόριος, ο πρωτοσύγκελος Ιεράς Μητρόπολης Τριμηθούντος. Τον ακούσαμε λοιπόν με μεγάλη προσοχή. Ήταν ωφέλιμα όλα αυτά. Δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε τη σύνδεση, αλλά δυστυχώς λόγω χρόνου δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε. Αλλά ήταν όλα αυτά οι απαντήσεις που ψάχνατε, θέλουμε να πιστεύουμε. Μας στέλνετε πολλά ερωτήματα από Ελλάδα, από εξωτερικό λοιπόν, και αναζητούμε αυτές τις απαντήσεις αυτές τις ημέρες. Τώρα, αφού μιλήσαμε για επιδημίες, αφού μιλήσαμε για λοιμούς στο παρελθόν, έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο για να δούμε πώς οι Άγιοι μεσίτευσαν, πώς πρέσβευαν τις προηγούμενες δεκαετίες, τους προηγούμενους αιώνες και έδιωξαν τις επιδημίες μακριά. Χάρη στους Αγίους μας λοιπόν γλιτώσαμε πάρα πολλά στο παρελθόν. Έχουμε ετοιμάσει ένα μικρό αφιέρωμα, ένα βίντεο το οποίο θα παρακολουθήσουμε στο σημείο αυτό.